Από το 2011 και μέχρι σήμερα, η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων έχει μειωθεί κατά ποσοστό 70%, ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας έχουν αποχαρακτηριστεί τουλάχιστον 20 θεσμοθετημένοι χώροι σχολείων λόγω αδυναμίας απαλωτρίωσής τους από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου. Και οι 15 από αυτούς τους 20 χώρους αφορούσαν νηπιαγωγεία. Η πείρα όμως του προηγούμενου διαστήματος γονιών εργαζόμενων της περιοχής μας έδειξε ότι μόνο η οργανωμένη και συλλογική διεκδίκηση με μπροστάριδες κομμουνιστές μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτό το έσχος με τις τεράστιες ελλείψεις σχολική στέγη συνολικά, όπως για παράδειγμα η κινητοποίηση των μαζικών φορέων στη Χαριλάου, που ακύρωσαν στην πράξη την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ζέρβα παρέα με τον ακροδεξιό Κουριανίδη, απόφαση να αποχαρακτηριστεί από χώρος ανέγερσης σχολικού κτηρίου και να αποδοθεί στους προγενέστερους ιδιοκτήτες το δεσμευμένο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στην αλυσίδα και προορίζεται για τη στέγαση δύο νηπιαγωγείων. Και τους αναγκάσανε οι εργαζόμενοι, οι γονείς με τις κινητοποιήσεις τους, την πίεση να βρουν τελικά τα χρήματα για την απαλωτρίωση του οικοπαίδου που τάχα δεν υπήρχαν. Στην ανάπτυξη που ευαγγελίζονται η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή στην πόλη μας, δεν χωράει η ολοκλήρωση των εργασιών στο διατηρητέο κτίριο της Κριεζότου, για να μην κάνουν μάθημα επιτέλους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 5ου Γενικού Λυκείου σε Κύμπο, τα οποία από προσωρινή λύση για 6 μήνες, έλεγαν, συμπληρώνουν αισίως δεκαετία και κάνουν τους μαθητές του 5ου L, που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις όλα αυτά τα χρόνια και φέτος, να αναρωτιούνται αν τα έργα στο σχολείο τους είναι σαν αυτά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Στην ανάπτυξή τους δεν περιλαμβάνονται οι ανάγκες 36 οικογενειών με τα παιδιά τους στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, που είναι εδώ πιο κάτω στην παραλία, να στεγαστούν επιτέλους ένα σύγχρονο, ασφαλές κτίριο με πλήρη στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό. Ο προσανατολισμός τους στην εξυπηρέτηση των κερδών των λίγων τους κάνει τόσο αδιάφορους για τις ανάγκες των πολλών, που η Δημοτική Αρχή Ζέρβα δεν βρήκε ούτε λίγο χρόνο να συντάξει ένα απλό έγγραφο προς τα αρμόδια Υπουργεία για να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να πάψει επιτέλους να στεγάζεται το ειδικό δημοτικό σχολείο σε ένα απαράδεκτο λιόμενο ηλικίας 45 ετών, παρακαλώ. Και πίσω λοιπόν από τις όμορφες λέξεις περί κοινωνίας της γνώσης, περί αναβάθμισης, περί αυτονομίας, κρύβεται μια πραγματικότητα, αυτή που περιγράφουμε και εδώ στην περιοχή, και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, που λέει ότι οι όροι υγιεινής και ασφάλειας δεν εξασφαλίζονται για πάνω από το 85% των σχολικών κτηρίων. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά τι ρόλο παίζει το σχολικό κτίριο στη μόρφωση, ότι είναι πολύ σοβαρός παράγοντας διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης, αλλά και στοιχείο σεβασμού και φροντίδας της πολιτείας στα παιδιά. Γνωρίζουμε όμως επίσης πως σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας ανισότητας είναι η κακή κτηριακή υποδομή του σχολείου. Αυτά είναι τα αξιολογημένα σχολεία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Για αυτή την κουλτούρα αξιολόγησης που λείπει από τα σχολεία μας, μίλαγε πριν από αυτήν η προηγούμενη κυβέρνηση, ο Υπουργός της Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τα σχολεία ως ξερά ντουβάρια. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στους γονείς και στους εργαζόμενους, να λειτουργούν ως κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού και συλλογικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και παλεύουμε για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών τους. Ταυτόχρονα, τα σχολεία ως χώρος μάθησης και διαπαιδαγώγησης πρέπει να είναι κλειστά στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν τις business τους με φόντο τα σχολεία μας. Σήμερα λοιπόν είναι ανάγκη να στηριχθούν οι διεκδικήσεις των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν βομβαρδιστεί από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και από αλλεπάλληλες αλλαγές και προκοπή δεν είδαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, γιατί με τη στάση τους λένε ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική και ταυτόχρονα ανοίγουν τη συζήτηση για ένα μεγάλο ναι στην ανάγκη για ένα σχολείο που θα προσφέρει σύγχρονη μόρφωση σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα πεδία της γνώσης, ικανότητα στη γραπτή γλώσσα και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ένα σχολείο των ίσων και των πολλών, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει και εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα εκατοντάδες νήπια και βρέφη, που φυσικά δεν χωρούσαν στις αντοχές της οικονομίας τους και έτσι βρέθηκαν εκτός δομών προσχολικής αγωγής.
Ανάμεσα σε αυτές τις ανάγκες και στη συνεχή απόκληση από την πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου, το ΚΚΕ αποκαλύπτει και φέρνει στη συζήτηση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες όλων όσων έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Στο υποκριτικό σύνθημα της κυβέρνησης «Αυτός που αξιολογεί, αξιολογείται», αντιπαραθέτουμε την ανάγκη «Αυτός που μορφώνει» να βοηθιέται ουσιαστικά για ενιαία καθολική μόρφωση όλων των παιδιών. Για να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα ανέγερσης σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, κυρίως ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, αλλά και γενικότερα. Και αυτό σημαίνει να χαρακτηριστούν ως χώροι σχολείων και να αγοραστούν όλα τα αναγκαία οικόπεδα και φυσικά να σταματήσει ο μαζικός αποχαρακτηρισμός, όπως είπαμε και πριν, οικοπαίδων που ήδη είναι χαρακτηρισμένα για σχολεία. Κόντρα δηλαδή στη λογική που οδηγεί η χρήση γης να επαγορεύεται από το αν αξιοποιούνται διάφορα φυλέτα για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, να πάρουμε υπόψη μόνο τις εξαγγελίες για έργα που είναι να γίνουν στο Δήμο μας, είτε με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο, για τεράστιες αναπλάσεις ελεύθερων χώρων, όπως είναι ο χώρος της ΔΕΘ, το γήπεδο του ΠΑΟΚ και η Αλάνα της Τούμπας, όπως είναι τα Κεραμεία και η Μίλια Λατίνη, που τα σχέδιά τους μέχρι τώρα δεν αναφέρουν φυσικά σχεδόν τίποτα για χώρους εκπαίδευσης, για αθλητικές πολιτιστικές υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός της Θεσσαλονίκης, αλλά αφορούν κυρίως εμπορικές χρήσεις, εμπορικά κτίρια, ουρανοξύστες και άλλα τρελά που ακούμε. Για να προχωρήσει άμεσα ένα πρόγραμμα συντήρησης όλων των υποδομών των σχολείων προς σεισμικού ελέγχου. Το πραγματικά προοδευτικό σήμερα βρίσκεται στη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, της νέας γενιάς, των αυτοαπασχολουμένων, των γυναικών, των επιστημόνων. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, να κάνουν το βήμα, ανεξάρτητα από τις επιλογές που είχαν κάνει μέχρι τώρα, να απορρίψουν μέχρι τέλος τα κάλπικα διλήμματα που θα δυναμώνουν, αλλά και θα μεταλλάσσονται όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Να προσέλθουν στις εκλογές της 21ης του Μάη, δίνοντας την απάντηση κανένας από τους δύο και τους πρόθυμους συγκυβερνήτες τους. Μόνο όφελος για το λαό θα είναι η εκλογή περισσότερων βουλευτών του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα.